Το 1955 οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας βρίσκονται σε τροχιά έντασης. Η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, η οποία αριθμεί πάνω από 150.000 άτομα, ακμάζει σε ένα δύσκολο οικονομικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον. Οι τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό είναι δυσμενείς για την Τουρκία. Στις 28 Αυγούστου 1955, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές ισχυρίζεται δημόσια ότι οι Ελληνοκύπροι σχεδιάζουν σφαγές κατά των Τουρκοκυπρίων. Μέσα από μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση, οι σχεδιαστές των επιθέσεων προσπαθούν να στρέψουν την τουρκική κοινή γνώμη εναντίον των Ρωμιών της πόλης. Τη νύχτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου ξεσπούν βίαιες επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Τα επώδυνα αυτά γεγονότα καταγράφονται στην ιστορία και τη συλλογική μνήμη ως Σεπτεμβριανά. Τη νύχτα η Κωνσταντινούπολη είχε μετατραπεί σε μεσαιωνική αρένα. Τα κοντάρια καταχωνιάστηκαν όπως στην αυγή όταν τα τεθωρακισμένα Σέρμαν ανέλαβαν δράση και η πρώτη τουρκική μεραρχία πήρε την πόλη υπό τον έλεγχό της. Το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν η εφημερίδα Istanbul Express γνωστοποιεί την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Το προξενείο στεγάζεται στο σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Αργότερα αποδεικνύεται ότι επρόκειτο για προβοκάτσια. Από την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ προκαλούνται μόνο μικρές υλικές ζημιές στις τζαμαρίες του κτηρίου, αλλά οι τουρκικές εφημερίδες εκμεταλλεύονται το γεγονός, μεγαλοποιώντας και διαστρεβλώνοντάς το. Η δημοσίευση παραποιημένων φωτογραφιών προκαλεί διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας μέρας. Διαδηλώσεις οι οποίες δεν αργούν να εξελιχθούν σε ελεηλασίες. Το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου ακούσαμε ένα μεγάλο θόρυβο. Μια πολυπληθής ομάδα φώναζε συνθήματα. Οι πρώτες καταστροφές άρχισαν. Έρχονταν χτυπώντας και σπάζοντας. Μέσα σε λίγη ώρα, μενόμενες ομάδες επιτίθεται σε καταστήματα, κατοικίες, εκκλησίες, σχολεία και νεκροταφεία σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Κωνσταντινούπολης που κατοικούν Έλληνες. Υπολογίζεται ότι στα επεισόδια συμμετέχουν περίπου 100.000 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν μεταφερθεί από τα προάστια της πόλης αλλά και από την επαρχία. Οι βιοπραγίες εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα και ομοιόμορφα, σαφής ένδειξη ότι υπήρχε προσχεδιασμένη στρατηγική. Οι υποκινητές αναλαμβάνουν την τροφοδότηση των ταραχοποιών με λωστούς, ρόπαλα, βενζίνη. Το οδόστρωμα δεν φαινόταν από τις σπασμένες πορσελάνες, τα παιχνίδια, τα έπιπλα κουζίνας, τα ενιδρία που ήταν τότε της μόδας, τα κρίσταλα φωτιστικών και μερικά τάγκς που έστω και αργά είχαν βγει στους δρόμους για να επαναφέρουν την τάξη. Με την ανοχή των αρχών, οι λαϊλασίες κρατούν μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, μέχρι την επέμβαση του στρατού. Μέσα σε 6 ώρες καταστρέφονται περίπου 4.200 μαγαζιά και 2.000 σπίτια σε γειτονιές που ζούσαν χριστιανοί. Επίσης καταστρέφονται εργοστάσια, μηχανουργία, εφημερίδες, σχολεία, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία και κάθε είδους εμπορικά καταστήματα. Εκκλησίες βεβηλώνονται, καίγονται, καταστρέφονται όλος καιρός. Μεγάλης αξίας κοιμήλια, ιερές εικόνες, βυζαντινοί επιτάφοι και εντυμένοι με χρυσό και άργυρο εξαφανίζονται ή καίγονται. Ταυτόχρονα με την Κωνσταντινούπολη ξεσπούν ταραχές και στη Σμύρνη. Καταστρέφεται το εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής που λειτουργούσε ως στρατηγείο του ΝΑΤΟ για τις ανάγκες των Ελλήνων αξιωματικών. Οι αξιωματικοί προπυλακίζονται και τα σπίτια τους λαϊλατούνται. Εκείνη τη νύχτα, άλλοι εκδηλώθηκαν και μας φανέρωσαν τα κακά αισθήματά τους συμμετέχοντας στις βιαιότητες και άλλοι βοήθησαν με τον τρόπο τους και έσωσαν κάποιους από εμάς από τις λαϊλασίες με το να σταθούν μπρος στα μαγαζιά και τα σπίτια μας και να μην αφήκουν τον όχλο να τα καταστρέψει. Ο απόϊχος των Σεπτεμβριανών είναι αρνητικός τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στο εξωτερικό. Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, να αποποιηθεί τον εθνικιστικό χαρακτήρα των γεγονότων και να φορτώσει τις ταραχές σε ένα βολικό επέτειο, η κυβέρνηση Μεντερές αποδίδει τα γεγονότα σε κομμουνιστική σκευωρία. Η θεωρία αυτή, παρότι συνηθισμένη στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δεν πείθει κανέναν.
Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 27ης Μαΐου 1960, ο Μεντερές κατηγορείται για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και για τους διωγμούς των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, και καταδικάζεται σε θάνατο διαπαχωνισμού. Η κυβέρνηση Παπάγου, με τον ίδιο βαριά ασθενή, προσπάθησε να προβάλλει διεθνώς το θέμα, χωρίς σημαντικά αποτελέσματα, καθώς διακυβεύονταν η συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια ευαίσθητη για την Ανατολική Μεσόγειο περίοδο. Από τους διεθνείς οργανισμούς, έντονη αντίδραση επέδειξε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το οποίο απέστειλε πραγματογνώμονες και απέτυχε από την Τουρκία εξηγήσεις για την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους των Ορθόδοξων ναών στην Κωνσταντινούπολη. Τα Σεπτεμβριανά σηματοδοτούν την αλλαγή της δημογραφικής φυσιογνωμίας των Ρωμιών της πόλης. Άμεσα και υπό το φόβο και τον πανικό που προκλήθηκε, αρκετοί ομογενείς πέφτουν να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα. Το φαινόμενο της μετακίνησης κορυφώθηκε το 1964 με τις μαζικές απελάσεις Ρωμιών, μια άλλη οδυνηρή στιγμή στην ιστορία του ελληνισμού της πόλης. Σταδιακά, η άλλοτε κρατεά κοινότητα των πλέον των 150.000 μελών συρρυκνώθηκε. Σήμερα, μόλις και ξεπερνά τα 2.000 άτομα, με ιδιαίτερα όμως δυναμική παρουσία, που κρατά ζωντανή τη μνήμη των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Εξηνταένα χρόνια μετά, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ανοίγει για πρώτη φορά το αρχείο της, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 650 φωτογραφίες εκείνης της εποχής. Προσφέρει τεκμήρια από το εγχείρημα ανασκευής της προβοκάτσιας για τη βομβιστική επίθεση, αλλά και από την ενεργή προσπάθεια δημοσιοποίησης της έκτασης των βανδαλισμών στην εγχώρια και διεθνή κοινή γνώμη. Και επίσης, από την επόμενη μέρα, όταν οι ιδιοκτήτες βλέπουν με οδύνη τις κατεστραμμένες περιουσίες τους, οι πιστοί τους συλλημμένους ναούς και τα νεκροταφεία τους, οι διαβάτες εικόνες ανίποτης και αδικαιολόγητης φρίκης. Τις εικόνες δηλαδή που έχουν σημαδέψει αλλά και κρατούν ζωντανή τη μνήμη μας για τα Σεπτεμβριανά.